Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Star Βόρειο Ελλάδος. Χθες διοργανώθηκε συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Δράμας από την ομάδα ενεργών πολιτών Ομού Δράμας για τη Μακεδονία με κεντρικό ομιλητή το διδάκτορα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών Θεοφάνη Μαλκίδη. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέχρι το άγαλμα της Νίκης. Αδέρφια μας, Δραμηνοί, Μακεδόνες, αδέρφια μας Έλληνες, εξ ονόματος των Δραμηνών πολιτών, της φωνής της δικής σας, η ομάδα ενεργών πολιτών Ομού Δράμας για τη Μακεδονία, που εδώ και ένα μήνα μάχεται για την προάσπιση της ελληνικότητας της Μακεδονίας μας. Σας χαιρετίζει στο πανδραμηνό αυτό συλλαλητήριο στην πλατεία Ελευθερίας της Δράμας. Ιερό μας καθήκον και χρέος να υπερασπιστούμε και να διαφυλάξουμε όλοι εμείς οι Έλληνες, οι Μακεδόνες, την ιερή και αρχαίγονη ιστορία της Μακεδονίας μας. Ή θα πάρουν πίσω τις υπογραφές ή θα μας βρουν και αυτοί, αλλά και οι επόμενοι απέναντί τους. Ζήτω η μία και μοναδική και μόνο ελληνική Μακεδονία. Είναι αυτή σήμερα, αυτό που βλέπουμε σήμερα, μια ακόμη μεγάλη κατάκτηση. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους εσάς που δίνετε το παρόν, αλλά και στους διοργανωτές που ανέλαβαν και έφεραν σε πέρας έναν τέτοιο άθλο. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, στην κεντρική πλατεία της Δράμας, εμείς οι πατριώτες, να διαμαρτυρηθούμε για την εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας στο κρατήδιο των Σκοπίων. Ακομμάτιστα, χωρίς κανένα πολιτικό μανδύα, ενδεδειμένοι με τις σημαίες της Ελλάδας, του Βυζαντίου και της Μακεδονίας, ως λάβαρα δηλώνουμε. Έτσι όπως αγαπάμε, σεβόμαστε, τιμάμε και υπερασπιζόμαστε τη μάνα μας, έτσι ακριβώς αγαπάμε, σεβόμαστε και τιμάμε την πατρίδα μας και θα την υπερασπιστούμε με όλους τους τρόπους και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι εσχάτων. Τη Μακεδονία μας εμείς δεν την πουλάμε. Τον τίμιο αγώνα μας δεν τον εσταματάμε. Μέχρι που το προσύμφωνο της συμφοράς να σβήσει, που την ψυχή του Έλληνα θέλει να ξεφτυλίσει. Πιστέψτε το, αδέρφια μας, έχουμε ακόμα χρόνο. Ελάτε στην πορεία μας, μπείτε κι εσείς στον δρόμο. Να είμαστε περισσότεροι, η πλειονοψηφία. Σεισμός σε γη και ουρανό, γιατί είναι αμαρτία. Να διαφορήσουμε, να μην οργανωθούμε, να γίνουμε ρυψάσπιδες σαν να λιποτακτούμε. Ελάτε, αδέρφια μας, ξανά εμείς σας προσκαλούμε. Χρειάζεται παλικαριά για να δικαιωθούμε. Θέλω να χειροκροτήσετε για να ακουστεί μέχρι τον παράδεισο ότι τους σκεφτόμαστε και δεν τους ξεχάσαμε. Εμείς δεν ζητάμε να γίνετε σαν την Ιαπωνία που καθυστερεί το τρένο για 2 λεπτά και παρετούνται οι υπουργοί. Εδώ έχουμε νεκρούς Έλληνες και Ελληνίδες και η προπαγάνδα και ο Γκέμπελς, οι Γιωργαλάδες και όλοι οι λοιποί βγήκανε και μας προκαλούνε και μας δείχνουν με το δάχτυλο. Καλά εμάς δεν μας σέβονται τους ζωντανούς. Τους νεκρούς μας δεν τους σέβονται. Όπως γνωρίζετε, το μεγαλύτερο έγκλημα από τότε που υπάρχει Ελλάδα μέχρι σήμερα είναι η ύβρις. Ακολουθείτε από την έμεσης, είτε λέγεται φωτιές, είτε λέγεται Μακεδονία, είτε λέγεται Μητρετώδης και Κούκλατζης,
είτε λέγεται Γιάννης Βασίλης για Ιλαλή, ή γιατί λέγεται ελληνισμός, η νέμεσης θα έρθει. Γι' αυτό σας καλώ να μην φοβάστε, να μην παρετήστε, να μην απογοητεύεστε. Αυτοί μας φοβούνται. Αυτοί πρέπει να μας φοβούνται, που μας δείχνουν με το δάχτυλο απροκάλυπτα υβρίζοντάς μας. Αν και οι καιρικές συνθήκες πήγαν κόντρα στο προγραμματισμένο συλλαλητήριο, ξεκίνησε να βρέχει μισή ώρα πριν την έναρξη. Αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε μπροστά στο πνευματικό κέντρο Αλεξάνδρεια στην Ιμαθία, προκειμένου να φωνάξει για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Άλλο ένα δυναμικό και εντυπωσιακό συλλαλητήριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ιμαθίας. Τη σειρά των ομιλητών άνοιξε ο εκπρόσωπος των κριτικών φίλων του Μακεδονικού Αγώνα,
ακολούθησε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ενώ εκ μέρους του Μητροπολίτη Βερίας που απουσίαζε λόγω του εθνικού πένθους, τον χαιρετισμό του απίφθινε ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Ανθόπουλος. Στον κόσμο μίλησε επίσης ο απόγονος του θρυλικού Μακεδονομάχου Οπλαρχικού Γκόνου Γιώτα, ο κύριος Κωνσταντίνος Καμτσής. Τέλος, το συλλαλητήριο κορυφώθηκε με την ομιλία του κεντρικού προσώπου της εκδήλωσης, του καθηγητή Νίκου Λιγερού. Είναι να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στην εκχώρηση του ονόματος, της ταυτότητας και της γλώσσας στους βόρειους γείτονές μας. Φέρω ένα χαιρετισμό από την πατρίδα μου την Κρήτη και χαιρετίζει τη Μακεδονία μας, εσάς τους Μακεδόνες. Η πίστη μας και η καρδιά μας είναι μαζί σας και ψηλά κυματίζει. Η ιστορία, ο πολιτισμός, η παράδοση έχουν αξία. Ο σταυρός μας είναι μπροστά. Οι άθεοι ματώσανε με το μαχαίρι του ψέματος τον ελληνικό λαό. Από εδώ από τη Μακεδονία θα σας πω τη Ματινάδα από την Αλεξάνδρεια. Η Παναγιά και ο Χριστός κρατάνε την Ελλάδα. Αυτό μόνο ξέρετε. Γεια σας και με την νίκη. Έχουμε χρέος να υπερασπιζόμεθα την πατρίδα μας και τα δίκαιά της. Δεν μπορούμε να διαφορήσουμε γι' αυτά, γιατί η πατρίδα είναι το μέγιστο αγαθό και το γλυκύτερο πράγμα για όλους μας. Είναι το πάντον τιμιότερον και σεμνότερον και αγιότερον και εν μείζον η μοίρα και παραθεής και παρανθρώπης της νουν έχουση, όπως γράφει ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων. 7 μέρες μετά τη φωνική πυρκαγιά, ο βαρύς απολογισμός πολύ νεκροί, άγνωστος ο αριθμός των αγνοωμένων και με τους επιζώντες να μετρούν τις ανοιχτές πληγές τους, που κανείς δεν μπορεί να πει πότε και εάν θα κλείσουν. Με απόλυτο σεβασμό, με πόνο και συντριβή για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν απροσδόκητα και άδικα, στεκόμαστε με περισυλλογή, αλλά και με αποφασιστικότητα, για να απαιτήσουμε από την πολιτεία να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην χρειαστεί να θρηνήσουμε ξανά θύματα. Η τάφη της Βεργίνας, τα αρχαία ιερά του Δία, τα Βυζαντινά της Θεσσαλονίκης και άλλα πολλά είναι βαθιά ίχνη που άφησαν στους αιώνες οι Έλληνες που έζησαν και ζουν στο χώρο αυτόν εδώ που τον λένε Μακεδονία. Όλα μαρτυρούν και φωνάζουν ότι η Μακεδονία ήταν πάντα Ελλάδα, κοιτίδα, καρδιά, προμαχώνας του ελληνισμού. Χωρίς τη Μακεδονία ξέρουμε όλοι εμείς ότι δεν υπάρχει Ελλάδα. Η Μακεδονία του φιλόσοφου Αριστοτέλη, του οικουμενικού πνεύματος, η Μακεδονία που με τον Αλέξανδρο διέδωσε το πνεύμα του Ολύμπου και του ελληνισμού ως την Ινδία. Ζήτω το ελληνικό έθνος. Ως απόγονος του Μακεδονομάχου Οπλαρχικού Γκόνου Γιώτα και εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, η οποία πρωταγωνίστησε και συμμετείχε με όλες τις δυνάμεις στις μέχρι σήμερα κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, σας απευθύνω θερμούς και εγκάρδιους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σας καλώ να μεταφερθείτε νοερά σε απόσταση μόλις 1 χιλιόμετρο από εδώ, μέσα στο Ρουμλούκι, στους βάλτους όπου έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι οι Μακεδονομάχοι Χρήστος Πραντούνας ή Καπετάν Καψάλης και Γκόνος Γιώτας κατά τον Μακεδονικό Αγώνα. Η συμφωνία δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο προσύμφωνο. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης, ο οποίος θα πρέπει να καταλήξει με την κύρωση των δύο χωρών για να γίνει συμφωνία. Μην πιστεύετε λοιπόν τους ανθρώπους που σας λένε ότι η συμφωνία
είναι ένα τετελεσμένο και όλα έχουν τελειώσει. Είμαστε μόνο στην αρχή του δρόμου. Αυτοί μπορεί να κουράζονται, γιατί ξέρετε, υπάρχουν άτομα που εύκολα ανάβουν φωτιές, αλλά δύσκολα τις σβήνουν. Μας το έδειξαν. Το καταλάβαμε. Μπορεί να κάηκαν μερικοί από εμάς και θα τους θυμόμαστε, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα το ξεχάσουμε ούτε αυτό. Όταν εγώ βλέπω τόση ασχετοσύνη, τόση ανικανότητα, επειδή έχουμε να κάνουμε ακόμα και με κομματόσχυλα που έχουν ξεχάσει τι σημαίνει το έθνος. Από τις 7 το απόγευμα και 8 πρώτα λεπτά, σύμφωνα με έγγραφο που αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμλής, είχε ενημέρωση για την ανάσυρση σωρών θυμάτων στο Μάτι. Νέα βίντεο με τις τραγικές ώρες που έζησαν οι κάτοικοι στο λιμανάκι στο Μάτι έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το σήμα ντοκουμέντο που δημοσιοποιεί η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος από το ημερολόγιο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφίνας προς τον θάλαμο επιχειρήσεων του λιμενικού, τη συγκεκριμένη ώρα, δηλαδή στις 7 και 8 πρώτα λεπτά, πραγματοποιήθηκαν συνεχείς ροές διασωθέντων στο λιμένα Ραφίνας, καθώς και ανευρεθέντων σωρών ατόμων από την περιοχή έξοδεν του λιμένα Ραφίνας και νότιο-ανατολικά από το Μάτι Αττικής, καθώς και της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής. Από επόμενο σήμα αποκαλύπτεται ότι στις 10.30 της Δευτέρας είδαν ή άκουσαν για τις σωρούς των θυμάτων ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός, ο Γενικός Γραμματέας Λιμενικής Πολιτικής Χρήστος Λαμπυρίδης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σταμάτης Ράπτης και ο Δεύτερος Υπαρχηγός Αθανάσιος Ντούνης. Ουσιαστικά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος γνώριζαν από τις 7 και 8 πρώτα λεπτά την ύπαρξη νεκρών στο Μάτι σχεδόν 4,5 ώρες πριν από τη σύσκεψη του Πρωθυπουργού που έγινε με τηλεοπτική κάλυψη. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται τέλος ότι στις 5 και 25 τα ξημερώματα της 3ης 24 Ιουνίου είχαν διασωθεί περισσότεροι από 700 πολίτες και είχαν περισυλλεγεί 11 σωροί θυμάτων. Νέα βίντεο με τις τραγικές ώρες που έζησαν οι κάτοικοι στο λιμανάκι στο Μάτι έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Ζώστηκαν από τις φλόγες που έκαναν αποπνικτική την ατμόσφαιρα με καπνούς και δυνατό αέρα. Τις συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε ο Νίκος Βερικοκίδης, κάνοντας ρεπορτάζ στην κόλαση, όπως ο ίδιος ακούγεται να λέει σε ένα από τα βίντεο. Είμαστε στο λιμάνι, νομίζω ότι είμαστε ασφαλείς εδώ. Τη μαμά την κατεβάσαμε. Η κατάσταση είναι φιαλτική. Πιστεύω ότι το σπίτι μας κάηκε. Στα ύψη ανέβασε τους τόνους η αντιπολίτευση για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μάτι και την τραγωδία στην Ανατολική Αττική. Τα κόμματα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να κρύψει τους νεκρούς, με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο να απαντά ότι οι αιτιάσεις υποκρύπτουν πολιτική σκοπιμότητα, κάνοντας χαρακτηριστικά λόγο για επικοινωνιακή τιμβορυχία. Οριστικό τέλος στην άτυπη ακεχηρία των προηγούμενων ημερών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης δίνουν οι νέες σφοδρές αντιδράσεις των κομμάτων για τα αίτια της τραγωδίας στην Ανατολική Αττική, με αφορμή και την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στις πληγήσεις περιοχές. Το Γάντι σήκωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτική σκοπιμότητα σε όσους λένε πως η κυβέρνηση επιχείρησε να κρύψει τους νεκρούς. Αν ο Πρωθυπουργός είχε επιλέξει μια επίσκεψη στην πληγήσα περιοχή Συνοδεία Καμερών, αυτήν την ώρα θα μας κατηγορούσατε και τον Πρωθυπουργό αλλά και την κυβέρνηση για επικοινωνιακό σοου. Το γεγονός ότι επέλεξε αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο για να επισκεφθεί το Μάτι, πρέπει να σας πω ότι είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήθελε μία επίσκεψη που δεν
θα είχε ακριβώς αυτό το χαρακτήρα του επικοινωνιακού σόου. Ήθελε να δει από κοντά την περιοχή, να δει τα έργα τα οποία γίνονται και να μιλήσει με οποιονδήποτε πολίτη του ζητούσε να μιλήσει, πράγμα το οποίο και έγινε. Ο Πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω ότι έμεινε στο Μάτι για περίπου μία ώρα. Από τις 9 παρα τέταρτο μέχρι τις 10 παρα τέταρτο περίπου. Επομένως, ούτε κρυφά πήγε, ούτε νωρίς πήγε, ούτε τίποτα από όλα αυτά που ισχυρίζεστε. Νομίζω ότι η όλη συζήτηση, το μόνο το οποίο κάνει είναι να δημιουργεί εντύπωση πολιτική σκοπιμότητα για κάθε κριτική. Εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε κριτική σοβαρή, είτε επιχειρησιακή είτε πολιτική, αλλά τέτοιου τύπου επικοινωνιακού χαρακτήρα κριτική και διάλογο δεν πρόκειται να κάνουμε με κανέναν. Χρειάστηκε να περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα από την εθνική τραγωδία για να επισκεφθεί ο κύριος Τσίπρας σαν τον κλέφτη το Μάτι και μάλιστα σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον. Εξαπέλυσε πειρά η Νέα Δημοκρατία. Ανικανότητα κινησμού και αναλγησία καταλογίζει το κίνημα αλλαγής με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τις ευθύνες της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων επισήμανε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, βουλευτής του ΚΚΕ, αφού δεκάδες ευρωπαϊκά προγράμματα δισεκατομμυρίων ευρώ για την προστασία των πολιτών έχουν πάει στις καλένδες. Κρυπτόμενος σαν τον κλέφτη πέρασε από το Μάτι ο Τσίπρας, ο μεγάλος ένοχος για το δράμα που βιώνει σήμερα η πατρίδα μας, είναι το σχόλιο του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Την άμεση αποπομπή υπουργών και όσων αξιωματούχων ενεπλάγησαν στη διαχείριση της κρίσης ζητεί ο Σταύρος Θεοδωράκης. Τις παρετήσεις της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας, της πυροσβεστικής και της Ελλάς, καθώς και όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση απόδοσης ευθυνών της ανίποτης τραγωδίας από την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, ζήτησε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την διαχείριση της φωνικής πυρκαγιάς εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για κινησμό και θράσος του Αλέξη Τσίπρα. Οι ευθύνες θα αποδοθούν από την ελληνική δικαιοσύνη, ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που λένε αυτοί που έζησαν τη Μαύρη Δευτέρα της περασμένης εβδομάδος, στην αγωνία να σωθούν οι ίδιοι και οι δικοί τους άνθρωποι, έχουν πολύ μεγαλύτερο βάρος και σίγουρα πολύ περισσότερη αλήθεια από δηλώσεις αρμοδίων και ανακοινώσεις υπουργών. Μην έχετε όμως καμία αμφιβολία, οι ευθύνες θα αποδοθούν. Έχω προσωπικά μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης θα κάνω τα πάντα για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και οι ευθύνες να ταυτοποιηθούν και να καταλογιστούν. Οι Έλληνες όμως δεν αρκούνται μόνο σε αυτό. Ζητούν να κάνουμε ό,τι πρέπει, ό,τι χρειάζεται για να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τέτοια τραγωδία. Ζητούν με άλλα λόγια το αυτονόητο. Ασφάλεια για αυτούς, για τις οικογένειές τους και για τις περιουσίες τους. Δεν θέλουν άλλα λόγια. Δεν θέλουν άλλα ψέματα. Δεν θέλουν άλλη στάχτη. Απαιτούν σχέδιο, σοβαρότητα, ευθύνη και κυρίως την επιλογή των πιο κατάλληλων ανθρώπων στις πιο κρίσιμες θέσεις για την ίδια τους την ασφάλεια. Γι' αυτό και στέκομαι σήμερα εδώ απέναντί σας για να αναλάβω από σήμερα την ευθύνη μου. Δεν είμαι μόνος μου. Έχω μαζί μου μια ομάδα νέων αλλά και έμπειρων ανθρώπων που είναι πανέτοιμοι να προχωρήσουν σε έναν πλήρη ανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Όλες οι υπηρεσίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι, πρέπει να τεθούν υπό την ευθύνη ενός προσώπου για να γίνει επιτέλους αποτελεσματική η πρόληψη και ο συντονισμός όλων των φορέων. Έχω πει πολλές φορές ότι το κράτος υπάρχει για να προστατεύει τη ζωή των πολιτών και για να διασφαλίζει τις περιουσίες τους. Και αυτό είναι για μένα μια προτεραιότητα αδιαπραγμάτευτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά από την καρδιά μου όλους όσοι έδωσαν τη μάχη με τη φωτιά και βοήθησαν ώστε να μην θρηνήσουμε ακόμα περισσότερα θύματα.
Πέρα από τις ευθύνες που αναλογούν στην κυβέρνηση και σε όσους έπρεπε να λειτουργήσουν με σχέδιο και κυρίως προληπτικά ώστε να αποφευχθεί η τραγωδία στην Ανατολική Αττική, ευθύνη έχουν και οι αρμόδιοι πολιτικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων όπως αυτό που βίωσαν οι κάτοικοι στο Μάτι, επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Ομού Δράμας, Νίκος Μολοκτός, και ρωτά αν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή το σχέδιο Ξενοκράτης και τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον Ομό Δράμας με τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας. Μετά την τραγωδία στην Ανατολική Αττική, με το χαμό δεκάδων ατόμων, δεκάδων επίσης αγνοωμένων, δεκάδων επίσης βαρέως τραυματισμένων, ο προβληματισμός είναι μεγάλος, όχι μόνο για το ποιος έχει την ευθύνη και θα πρέπει άμεσα η δικαιοσύνη να αναλάβει το σχετικό έργο, αλλά κυρίως για το τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα για να μην θρηνήσουμε κάποια στιγμή και εδώ θύματα, λέει ανάμεσα στα άλλα ο πρόεδρος του Συλλόγου των Πολυτέκνων Ομού Δράμας, Νίκος Μολοκτός, επισημένοντας πως τεράστια ευθύνη βαρύνει και τις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στους κατατόπους δήμους σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως δεν εξαιρείται από αυτό και ο Δήμος της Δράμας και οι λοιποί δήμοι σε όλη την περιφερειακή ενότητα Δράμας. Είναι δύσκολο να μπούμε στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έζησαν, βίωσαν αυτό το κακό. Μιλάμε για μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Βέβαια, για αυτούς οι οποίοι χάθηκαν, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αναπέμψουμε μια ευχή στο Θεό, να τους δεχθεί στον Παράδεισο. Πέρα από αυτό όμως, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, που πρέπει να είναι, που πρέπει εμείς να αναρωτηθούμε και να πούμε ποιοι ευθύνονται. Είπα και το ξαναλέω, υπάρχουν υπεύθυνοι. Έπρεπε ο εισαγγελέας ήδη να καλέσει για απολογία όλους αυτούς οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την οργάνωση και διεξαγωγή του σχεδίου Ξενοκράτης, ο οποίος δεν λειτουργήσε. Τα μέτρα εφαρμογής του Ξενοκράτη ξεκινούν και ξέρουν κάποιοι οι οποίοι με ακούν τώρα πώς εφαρμόζεται ο Ξενοκράτης. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι σε πανελλήνιο επίπεδο. Κάθε αρμόδιο υπουργείο έχει το τομέα ευθύνης του, από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών κτλ. Κτλ. Οι νομαρχίες και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και πάμε σε ένα ερώτημα, κέριο πλέον από εδώ και πέρα. Με όλα αυτά τα οποία πάθαμε, δεν μάθαμε κάτι? Δεν διδαχτήκαμε ότι πρέπει να προλαμβάνουμε το κακό? Αύριο γίνεται ένα σεισμός. Εγώ σας κάνω μια υποθετική ερώτηση. Γίνεται μακριά από εδώ. Γίνεται ένα σεισμός. Ποιοι έχουν κάνει σχέδιο εκένωσης μεγάλων κτηρίων, υποδομών, σχολικών συγκροτημάτων? Ποιοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι? Στους δήμους υπάρχει υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, ο φάκελός του είναι ενημερωμένος, ποιοι θα κληθούν οι ιδιώτες με τις υδροφόρες, ποιοι οι ιδιώτες θα αναλάβουν να πάρουν τα γκρέιντερ, τα JSB, τα βαριά μηχανήματα και ποιοι θα κουβαλήσουν τον κόσμο, τους πυροσβέστες και ποιοι εθελοντές θα πάνε στον τόπο της κατάσβεσης πυρκαγιάς. Αυτά έχουν γίνει, έχουν γίνει ασκήσεις ετοιμότητος. Ποιοι θα συνδράμουν σε αυτό το έργο? Είμαστε στο κουτουρού και στο πουθενά. Γνωρίζει αυτός ο λαός εδώ, η τοπική κοινωνία της Δράμας και ευρύτερα για όλο του νομού, εάν πάρθει ή μάλλον γίνει μια πυρκαγιά, ποιοι θα επέμβουν? Είναι ενημερωμένοι αυτοί? Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει περισσότερο, διότι το κακό που έγινε στο Μάτι, στην Αττική, μπορεί να γίνει και σε κάποιο άλλο μέρος και πάλι θα μας βρουν απροετοίμαστος. Το ερώτημα παραμένει, θα πρέπει όσοι ασχολούνται θεσμικά και έχουν θέσεις ευθύνης να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους, να ενημερώσουν τον κόσμο και να μην κοιμηθούν καθόλου όλο το καλοκαίρι για να μπορέσουμε επιτέλους να ξέρουμε τι κάνουμε. Όποιοι φοβούνται να αναλάβουν τις ευθύνες, πάνε στο σπίτι και κοιμούνται. Παρατάνε τα πράγματα. Δεν μπορεί να αναλαμβάνει θέσεις ευθύνης, είτε ένα δήμαρχος, οτιδήποτε άλλο, επειδή έτσι ξύπνησε ένα πρωί και θες να πάει να κάνει τον δήμαρχο. Λάθος. Π.χ. για τον κύριο αυτόν που είναι στο Μαραθώνα, τον Ψινάκη. Δεν μπορεί να πα στο κουτουρού και να γίνει δήμαρχος επειδή είσαι φίρμα. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Θα περάσουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Και επιστρέψαμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Καβάλα. Σκηνές άπειρου κάλους διαδραματίστηκαν στο χθεσινό έκτακτο επεισοδιακό Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, που συνεδρίασε με θέμα την πυροπροστασία.
Θα χρησιμοποιήσω μια φράση κλισέ για να περιγράψω το κλίμα εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Σκηνές λοιπόν απείρου κάλους εχθές κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, όπου περίσεψε η ένταση, η ύβρις και η ανταλλαγή χαρακτηρισμών με αποκορύφωμα τον κύριο Θέμη Καλπακίδη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας, οριόμενος να προσπαθεί να πηδήσει πάνω από τα έδρανα ενάντια στον κύριο Φώτη Καλπακτσή. Σύσσωμη η αντιπολίτευση ενάντια στην κυρία Δήμητρα Τσανάκα, την οποία και κατηγορούν ότι άλλαξε τη στάση της στο θέμα του ΤΑΠ. Η Δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα ζήτησε από όλους να υπάρχει ωριμότητα, σοβαρότητα και σεβασμός στους νόμους, καθώς χαρακτήρισε ότι υπάρχει πλέον ένα βατερλό μετά από τη συνάντησή της με υψηλόβαθμα στελέχη του ΤΑΠ. Δέχτηκε όμως και φίλια πειρά, καθώς ο δικός της δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Νίκος Ξανθόπουλος, δήλωσε ότι προχωρά πλέον ανεξάρτητος, μη αντέχοντας τη διγλωσία της. Ευτυχώς, οι πιο ψύχρεμοι παρενέβησαν και απεφεύχθησαν τα χειρότερα. Με όλους τους φορείς που αφορούν την πολιτική προστασία, τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Θα μιλήσουμε πρακτικά και επί της ουσίας, ο καθένας με τις δικές του εμπειρίες. Από ό,τι έχουμε δει τελευταία, ό,τι έχουμε περάσει πρόσφατα, και θα προσπαθήσουμε να οργανωθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, εποφελία του Δήμου μας βέβαια και των Δημοτών. Υπάρχει περίπτωση κάποια σημεία στην περιοχή μας να είναι επικίνδυνα? Πάντα είναι επικίνδυνα τα σπίτια κοντά στα Πεύκα, το ξέρουμε από χρόνια, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας και πρέπει να δούμε και τις ακρογιαλιές μας. Όχι μόνο τα σπίτια κοντά στα Πεύκα. Εν πάση περιπτώσει, όταν τελειώσω θα σας πούμε και πιο πολλά πράγματα. Οι δασικοί δρόμοι σε τι κατάσταση βρίσκονται? Οι αναφορές που έχω είναι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους εκτάκτως συγκαλούμε αυτή την σύσκεψη. Γιατί τι να το κάνω εγώ, να φτάνει εγκαίρως το πυροσβεστικό ή το βιτίο του Δήμου και να μην μπορεί να ανεβεί το δρόμο. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ήταν πάρα πολύ έντονες και έχουν στην κυριολεξία οργώσει τους δασικούς δρόμους, οι οποίοι έχω την αίσθηση ότι σε μερικά σημεία είναι αδιάβατοι. Να το φροντίσουμε όσο είναι καιρός. Υπάρχει σκέψη για κάτι καινούριο εν ώψη αυτών των καταστάσεων που είδαμε τελευταία? Το καινούριο που έχει έρθει σήμερα ένα έγγραφο από την Αποκεντρωμένη προς όλους τους Δήμους, ζητάει να ελέγξουμε την πρόσβαση προς τη θάλασσα. Να είναι ανοιχτές οι παραλίες και οι ακτές, γιατί είδαμε ότι οι άνθρωποι καήκαν σχεδόν μες στη θάλασσα. Το πρόβλημα δεν είναι τι μπορεί να προσθεθεί σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά τι μπορεί να γίνει στην πράξη με βάση αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Για παράδειγμα, στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για τις Φωτιές, έχω επαναλάβει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία είμαστε ακάλυπτοι. Δεν λέω ότι φταίνε μόνο οι άνθρωποι, φταίει και η νομοθεσία τέτοια που είναι το πλαίσιο της. Αλλά ο κύριος Κυβράκης, ο οποίος κάθεται δίπλα μου στις συνεδριάσεις, πολύ εύκολα μπορεί να θυμηθεί την επισήμανση και όσον αφορά την Ιχθυόσκαλα και όσον αφορά την πυροσβεστική της Ελευθερούπολης, που τα Πεύκα από το κτίριο της πυροσβεστικής μέχρι την Μπουζίνα φτάνουν πάνω από τα κλαδιά τους, πάνω από τα σπίτια, και στην περίπτωση του 5ου Λυκείου και του άλλου του Λυκείου που δεν θυμάμαι τον αριθμό του, στη Χωράφα, που τα κλαδιά των Πεύκων φτάνουν πάνω από το σχολείο. Είναι ένα δύσκολο θέμα και μάλιστα είναι και ένα δύσκολο θέμα αν προσθέσουμε παραμέτρους όπως είναι το θέμα της διαμόρφωσης του χώρου στο παλιό, όπου πρέπει να δούμε τις ηλιμένες αποφάσεις πώς μπορούμε να τις εξειδικεύσουμε και πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν υπάρχουν ούτε απεριόριστες δυνάμεις, ούτε απεριόριστα εργαλεία, ούτε απεριόριστα χρήματα. Αλλά θα πρέπει συνεργαζόμενοι όσο το δυνατόν καλύτερο και αξιοποιώντας τους υφιστάμενους πόρους, τους λίγους που έχουμε, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, να είμαστε σε θέση να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με την ανάγνωση της επιστολής ανεξαρτητοποίησης του Νίκου Ξανθόπουλου άρχισε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας το βράδυ της Δευτέρας. Στην επιστολή το πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ επικαλούνταν την έκβαση που είχε η συνάντηση της Δημάρχου Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα με στελέχη της κοινοπραξίας ΤΑΠ.
Στη συνέχεια υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη της συνεδρίασης. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από το Σώμα, εφόσον συνενεί, να μην προηγηθεί εκτός ημερησίας διάταξη συζήτηση. Σύσσωμη αντιπολίτευση στυλίτευσε το γεγονός. Με σοβαρότερο θέμα που επρόκειτο να τεθεί σε προημερησίας διατάξεως συζήτηση, το θέμα της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Το πρώτο έκτακτο θέμα αφορούσε τη συνεργασία με την Περιφέρεια και το Ελληνικό Δημόσιο για την υλοποίηση του έργου ίδρευσης και άρδευσης, μετά και την προηγούμενη απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο να απαλληφθεί κάθε αναφορά στον ΤΑΠ. Η κυρία Τσανάκα, για να αιτιολογήσει το έκτακτο του θέματος, είπε ότι συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του ΤΑΠ. «Δεν έφυγα ούτε μία μέρα από τον πλευρό των αγροτών», τόνισε χαρακτηριστικά, «παρόλο που κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να με κρατήσουν απ' έξω. Θα πρέπει όμως μετά και την τελευταία συνάντηση, η οποία οδήγησε σε Βατερλό, και την τελευταία ελπίδα να αλλάξει όδευση, να συνεχίσουμε με ρεαλισμό». Αυτή ήταν η φράση της κυρίας Τσανάκα που προξένησε ιδιαίτερες εντάσεις. Ο τέος δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτζής ρώτησε τη δήμαρχο γιατί δεν εκλήθη στη σύσκεψη το ΓΙΟΤΕ. Η κυρία Τσανάκα είπε ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι της διαλύθηκε και η τελευταία ελπίδα για την αλλαγή της όδευσης. Υπήρξαν πολλές εντάσεις, ύβρις και διακοπή της συνεδρίασης. Ο κύριος Καλπακίδης αναφέρθηκε σε αυτήν τη συνεδρίαση. Εκρηκτικό το κλίμα εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι ξέφυγε κιόλας. Πρωταγωνιστής εσείς. Για πείτε μου. Νομίζω ότι στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να γίνουν πολύ χειρότερα. Θα έπρεπε όλη η Ευρώπη να μιλάει για το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας εχθές, γιατί τους τελευταίους πολλούς μήνες παίρνονται αποφάσεις υπέρ της αλλαγής της όδευσης και εναντίον του ΤΑΠ. Και οτιδήποτε είναι αντίον του ΤΑΠ δεν βλέπουμε να εφαρμόζεται. Και ξαφνικά έχουμε αυτή την αντίδραση και την αντιμετώπιση από τη διοίκηση του Δήμου, όπου ουσιαστικά υπάρχει μια απόφαση που λέει ότι δεν παίρνουμε τίποτα και δεν δεχόμαστε να πάρουμε τίποτα από τον ΤΑΠ, αν δεν αλλάξει η όδευση. Και αυτό είδαμε χθες να αλλάζει, όπως και άλλες αποφάσεις, αν εξαιρέσουμε κάποιες επιστολές που δεσμεύτηκαν ότι θα στείλουν και στείλαν και έγινε, εν πάση περιπτώσει, αυτή η συνάντηση. Όσον αφορά την έκρηξη τη δική μου, καταρχήν για άλλη μια φορά θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τους συμπολίτες μου. Δεν μπορούσα όμως πλέον να κρατήσω αυτή την οργή άλλο μέσα μου, γιατί εδώ και 2 χρόνια κυκλοφορούν διάφορες φήμες σχετικά με την οικογένειά μου και με το πρόσωπό μου, προσπαθώντας να διαβάλουν όλο τον αγώνα που γίνεται, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο. Η έκρηξη δική μου αυτή προήλθε από το ότι πριν από 18-20 μήνες περίπου, ο συγκεκριμένος άνθρωπος κυκλοφόρησε μία φήμη, ενώ όφιλε να με πιάσει πρώτα και να με ρωτήσει, ότι έχω βάλει την κόρη μου να δουλεύει στον ΤΑΠ. Προσπάθησα να το ξεχάσω, αλλά δυστυχώς με τη συμπεριφορά του εχθές, με ανάγκασε να έχω αυτή τη συμπεριφορά. Μια συμπεριφορά η οποία από την πλευρά μου ενδεχομένως να ήταν λάθος, αλλά ήταν δικαιολογημένη, γιατί δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση, όπως φαντάζομαι ο κάθε άνθρωπος, σε τέτοιου είδους αγώνες να στοχοποιούνται οικογένειες και παιδιά ανθρώπων τα οποία δεν έχουν καμία εμπλοκή με το ζήτημα. Προσέβαλε την αξιοπρέπειά μου και την οικογένειά μου. Ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, επισκέφθηκε την Καβάλα και σε δηλώσεις τον αναφέρθηκε στις φωνικές πυρκαγιές της Αττικής. Ένα γεγονός επαναλαμβανόμενο ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, όπως υπογράμμισε. Ήρθαμε εδώ σε δύσκολη περίοδο χρονική για όλη τη χώρα. Και μιλάμε για τις επόμενες μέρες από τις πυρκαγιές, με πολλούς νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Ένα γεγονός επαναλαμβανόμενο μαζί με τις πλημμύρες, έτσι και οι πυρκαγιές, όλα τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο καταστροφικά, ανεξάρτητα ποιος είναι στην κυβέρνηση. Ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι οι λαϊκές ανάγκες, ακόμα και οι πιο ζωτικές, για την προστασία πρώτα απ' όλα της ζωής του λαού, της υγείας του, της περιουσίας του, υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτή είναι η ουσία των γεγονότων από τις πυρκαγιές της Αττικής, όταν είναι γνωστό ότι όλες οι δομές
της πυρόσβεσης, της προστασίας, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της αντιπυρικής προστασίας κτλ. Κυριολεκτικά έχουν εξοφεληστεί από τους προϋπολογισμούς του κράτους, έχουν μειωθεί δραστικά τα κονδύλια, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις, γιατί πρέπει κατά την κυβέρνηση, όπως και κατά τις προηγούμενες κυβερνήσεις, να βρεθούν κονδύλια για να δοθούν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους σαν κίνητρα για τη λεγόμενη ανάπτυξη. Να, γιατί λέμε ότι η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζονται είναι μια ανάπτυξη στηριγμένη πάνω όχι μόνο πλέον στις οικονομικές θυσίες του λαού, μισθή, συντάξεις, εργασιακά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα κτλ. Αλλά είναι κυριολεκτικά στηριγμένη αυτή η ανάπτυξη πάνω στη ζωή του λαού, στη ζωή του ή το θάνατό του. Αυτό ζούμε αυτές τις μέρες στην Αττική. Παραμένουμε Καβάλα, όπου νέες παρεμβάσεις για πρώτη φορά ισχύουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, καθώς λειτουργεί εργαστήριο λογοθεραπείας, ενώ από τις 27 Αυγούστου θα λειτουργεί και αγκιοχειρουργικό ιατρείο. Λοιπόν, και μερικές εβδομάδες λειτουργεί στο Νοσοκομείο Καβάλας ιατρείο λογοθεραπείας, εργαστήριο λογοθεραπείας. Σε αυτό μπορούν να απευθύνονται όλοι, κυρίως οι νεότεροι που έχουν προβλήματα λογοθεραπευτικά. Εξειδικευμένο στέλεχος του Νοσοκομείου Καβάλας θα είναι εκεί για να συζητήσει μαζί τους και για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Είναι μια υπηρεσία που πρώτη φορά παρέχεται από το Νοσοκομείο Καβάλας, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε όλους όσους έχουν αυτό εδώ το πράγμα ανάγκη. Από 27 Αυγούστου του 2018, σε έναν μήνα περίπου, και κάθε Δευτέρα από τις 8.30 μέχρι τη 1.30 θα λειτουργήσει εδώ στο Νοσοκομείο Καβάλας επίσης πρώτη φορά ένα αγκιοχειρουργικό ιατρείο. Πήραμε λοιπόν έναν επικουρικό αγκιοχειρουργό, έναν καταπληκτικό γιατρό, ο οποίος έχει πάρα πολύ όρεξη και πολύ διάθεση να προσφέρει υπηρεσίες στο κομμάτι του, στο τμήμα του. Ιδιαίτερα αυτό που θα μπορέσει ο γιατρός αυτός να δει είναι τα ζητήματα των παθήσεων, των φλεβών και των αρτηριών. Επομένως, όλοι οι πολίτες, ασθενείς που έχουν ζητήματα τέτοια, παθήσεις δηλαδή στις φλέβες και στις αρτηρίες, μπορούν να προσέρχονται στο αγκιοχειρουργικό ιατρείο από 27 Αυγούστου του 2018 για να αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο τους πρόβλημα. Αναρτήθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2018-2019. Ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν φέτος σε ιδιωτικούς και δημοτικούς σταθμούς στην πόλη των Σερών, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα είναι ο ίδιος με πέρσι, ενώ δεν αποκλείεται και δεύτερη αναδιανομή εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις. Μετά την εξέταση των εστάσεων, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των αφουλουμένων του προγράμματος ΕΤΑ για τη δωρεάν φιλοξενία στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, Αναπεριφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτούντες θα μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ. Υπάρχει μια ομαλή ροή, υπάρχει μια προσέλευση. Βλέπω ότι τα πράγματα βαίνουν όπως και πέρυσι, σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, πιο ήρεμους και για μας. Δεν υπήρξαν αρκετά προβλήματα. Βέβαια, κάποιες παλινοδίες από τα προσωρινά μέχρι τα οριστικά και με τις ενστάσεις γίνανε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Εμείς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τους γονείς οι οποίοι είχαν τις ενστάσεις τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΚΠΑ θεωρεί δεδομένο ότι θα υπάρξει και δεύτερη ανακατανομή. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει και β' ανακατανομή για τα βάρος τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν. Γιατί δεν δόθηκαν πάρα πολλά σε σχέση με αυτά που ακούγαμε. Έτσι, 95.000 δεν είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, είναι 91.000. Στις ΣΕΡΕΣ πόσα πήραμε, ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν έχουν πλήρη εικόνα, γιατί δεν ξέρω και για τους ειδικούς παιδικούς σταθμούς. Θα είμαστε στα ίδια επίπεδα. Ένας μεγάλος νομός έχει πάντα μια μεγάλη μερίδα από τα βάουτσες. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εβδομάδα. Πιστεύω ότι μέχρι και τις 10 Αυγούστου θα έχουμε μια οριστική και πλήρη εικόνα για να βγάλουμε κι εμείς κατόπιν τα αποτελέσματα που αφορούν και αυτούς που δεν κάνουν χρήση του προγράμματος. Μέχρι πότε μπορούν να κάνουν εξετάσεις οι γονείς? Οι γονείς, για τα οι ωφελούμενοι γονείς οι οποίοι έχουν πάρει το βάουτσες, μέχρι και 3 Σεπτέμβρη μπορούν. Μέχρι και 3 Σεπτεμβρίου. Έχουμε δηλαδή όλο τον Αύγουστο. Εντάξει, η εικόνα, η πρώτη, οι περισσότεροι σπέβδουν τις πρώτες μέρες του μήνα για να κάνουν. Αλλά επειδή τη συμβαίνει να είναι Αύγουστος, ίσως να πάμε πιο αργά. Με βάουτσερ, θέση κατέχουν το 65% των γονιών, ενώ το υπόλοιπο 35% το καταλαμβάνουν τα παιδιά που φιλοξενούνται με τροφεία, οι γονείς των οποίων έκαναν ήδη τις αιτήσεις τους. Θα μας περισσέψουν σίγουρα θέσεις
τουλάχιστον στα νηπιακά, όπως και πέρυσι, έτσι δεν θα μείνει κανένα παιδί έξω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νέο που μπορούμε να πούμε στους δημότες, ότι δεν θα μείνει κανένα παιδί εκτός. Με τα βάουτσες θα δούμε την προσέλευση, αλλά και από τα υπόλοιπα νηπιακά ή βρεφικά δεν θα αποθαφίσουμε κανένα παιδί έξω. Αυτοί οι γονείς είναι με τροφία λόγω του ότι... Ναι, με τροφία. Είναι με τα τροφία που έχει ψηφίσει το διοικητικό σύμβουλο του ΟΠΑΚΠΑ. Από 30 ευρώ δηλαδή. Από 40. 30 είναι στις περιφερειακές ενότητες, στους περιφερειακούς. 40, 60, 80, 100. 100 είναι πάνω από 17.000 το καθαριστικό. Τα άλλα είναι με τις, ανάλογα με την. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά για ένα παιδί το οποίο φιλοξενείται. Για τους τρίτεκνους έχουμε άλλες. Υπάρχει μια έκπτωση. Για τις μητέρες, οι οποίες είναι στη μονογονική οικογένεια, υπάρχει και αυτές. Το χαμηλότερο με τα 40 ευρώ. Νομίζω ότι είναι προσιτές και τα τροφεία, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι το πιο σημαντικό ότι υπάρχουν θέσεις, μπορούν να έρχονται οι γονείς ακόμη και μέχρι αρχές Σεπτέμβρη με βάουτσερ ή και χωρίς, για να φιλοξενήσουμε και να εξυπηρετήσουμε τις οικογένειες. Σήμερα άρχισε η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενεργοποιείται από σήμερα, Τρίτη, 31 Ιουλίου, η δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι όλα τα πρόσωπα που δηλώνονται ως μέλη του νοικοκυριού να έχουν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος εφόσον υποχρεούνται. Την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017. Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας, όπως προβλέπει ο νόμος, από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα, μετά και την παράταση μέχρι την 30 Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές. Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος καλεί επίσης τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα στη συγκρότηση των επιτροπών που θα κρίνουν τις αιτήσεις καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα για επανασύνδεση με βοήθημα από το κράτος. Στο ρεπορτάζ που επιχείρησε σήμερα η τηλεόραση του Σταρ Βορείου Ελλάδος ανακάλυψε ότι πολλοί από τους συνδημότες μας, πολλοί από τους πολίτες δεν γνώριζαν καν την έναρξη αυτής της διαδικασίας σήμερα, 31 Ιουλίου, ενώ παράλληλα θεώρησαν κάποιοι από αυτούς ότι η όλη προσπάθεια είναι θετική για τους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Δεν έχω υπόψη μου. Ιδέα δεν έχω γι' αυτό. Είναι η εφαρμογή και από σήμερα μπορείτε να μπείτε και να το ρωτήσετε. Θα το σκεφτώ. Τι ξεκινάει η εφαρμογή για το κοινωνικό τιμολόγιο. Για όσους μπορούν να ενταχθούν, από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία. Το ξέρετε? Τώρα το μαθαίνω, όχι. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει κόσμο? Εντάξει, άμα είναι πιο λιγότερα τα λεφτά στη ΔΕΗ, κάτι γίνεται. Αλλιώς θα δούμε. Αν και παλιά ήταν, αν ξεπερνούσε τις 2.000 κιλοβατόρες, κατευθείαν έπεφτες πάλι στο οικιακό. Δεν ήταν το κοινωνικό. Βάζουν όσοι μπορούν, από που... δεν ξέρουμε πόσοι γίνεται ακριβώς. Δεν πρέπει να καταναλώσετε παραπάνω από 2.000 κιλοβατόρες. Μια χαρά είναι, τι είναι. 2.000 κιλοβατόρες είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Τι λέτε, ναι. Πώς το βρίσκετε αυτό? Πολύ σωστό για τους φτωχούς ανθρώπους, τους ανήμπορους, μικρούς συνταξιούχους. Εγώ προσωπικά δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, γιατί ο γιος μου έβαλε φωτοβολταϊκά και θα δω κάτι να τα εκπαιρώσω. Ευχαριστώ. Από μέρα σε μέρα πέφτουν οι υπογραφές για την αλλαγή του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης στην Πετρούσα, δηλώνει ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Άγγελος Λίσελης. Θα ακολουθήσει ανάλογο μεγάλο έργο στην Προσοτσάνη, στα Κοκκινόγια, στην Μικρόπολη και στην Καλυβρίση. Νέα έργα υποδομών στον τομέα της ίδρυυσης και της υδροδότησης των μεγάλων αλλά και των μικρότερων χωριών του Δήμου της Προσοτσάνης ξεκινάει η Δημοτική Αρχή. Αρχής γενωμένης από την Πετρούσα, όπου θα γίνει η αλλαγή του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Ανάμεσα στα άλλα, ο Δήμαρχος της Προσοτσάνης Άγγελος Λίσελης επιμένει πως είναι αναγκαία αυτά τα έργα υποδομής που έπρεπε να γίνουν εδώ και δεκαετίες, τόσο στις περιοχές της Προσοτσάνης, όπου θα γίνει ένα μεγάλο σημαντικό έργο που θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια αλλά τμηματικά, στα Κοκκινόγια, στην Μικρόπολη και στην Καλυβρίση μεταξύ άλλων. Αφού ολοκληρώθηκε το έργο υδροδότησης των πύργων, αυτή τη στιγμή περιμένουμε από μέρα σε μέρα να υπογράψουμε τη σύμβαση με την ανάδοχο εργολάβο για το έργο ίδρυυσης της Πετρούσας.
όπου αλλάζουμε εξ ολοκλήρου το εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο. Είναι ένα έργο το οποίο τελείωσε, χρηματοδοτήθηκε. Όταν λέω τελείωσε, εννοώ διαδικαστικά. Περιμένουμε να το κατασκευάσει ο εργολάβος. Είναι μια δύσκολη φάση βέβαια, αλλά θα πάνε όλα καλά. Τελειώνουμε λοιπόν και με την Πετρούσα. Ο Δήμος μας όμως προετοιμάστηκε, γιατί υπήρξαν κατά καιρούς προβλήματα και το καλοκαίρι, όταν είναι αυξημένη η ζήτηση, έρχονται και οι επισκέπτες μας που ζουν στο εξωτερικό. Κατά καιρούς εμφανίζονται προβλήματα, φέτος ίσως όχι τόσο, γιατί έχουμε και βροχές. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Πρωτοτσάνης ετοίμασε, είναι έτοιμες οι μελέτες της Πρωτοτσάνης. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο. Περνάει τα 6 εκατομμύρια, αλλά και των Κοκκινογείων και της Μικρόπολης, και ολοκληρώνεται η μελέτη και της Καλής Βρύσης. Στην επόμενη προκήρυξη του ΕΣΠΑ για υδροδοτήσεις ή ακόμη και στο Κλισθένη, τώρα που είναι γρήγορο, είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε τις μελέτες μας αυτές. Εκτιμώ ότι ως του χρόνου αυτά τα χωριά θα έχουν αντιμετωπιστεί. Της Πρωτοτσάνης πιθανόν όχι, θα γίνει τμηματικά, γιατί είναι μεγάλο έργο. Αλλά έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι υποδομές που έπρεπε λογικά να έχουν τελειώσει πριν από δεκαετίες, αλλά και παλιά δίκτυα με αμίαντο, τα οποία και αντικαθιστούμε, αλλά και προβλήματα με μη γνώση της υπάρχουσας κατάστασης του δικτύου. Σταματάει, ας πούμε, στην Πρωτοτσάνη, γίνεται μια βλάβη, είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε το νερό όλης της Πρωτοτσάνης. Ένα καινούριο δίκτυο λοιπόν θα τα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα και θα πάει την Πρωτοτσάνη στο ζήτημα του νερού 50 χρόνια με ασφάλεια. Με την ευθύνη και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Δράμας για τις τοπικές κοινότητες, προχωρά ο καθαρισμός και η φροντίδα στον τομέα διαχείρισης πρασίνου. Στις τοπικές κοινότητες, όπως το Μικροχώρι, επισημαίνει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μικροχωρίου, Χρήστος Κυριακίδης, για το σημερινό καθαρισμό της πλατείας του χωριού από τα χόρτα. Η αύξηση των εργαζόμενων με την πρόσληψη των οκτάμινων στο Δήμο της Δράμας βοήθησε σημαντικά στον καθαρισμό και στη διαχείριση πρασίνου σε όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου της Δράμας, λέει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μικροχωρίου, Χρήστος Κυριακίδης, για το γεγονός της αύξησης των εμφανίσεων των εργαζομένων στην τοπική κοινότητά του, οι οποίοι ανέλαβαν την διαχείριση του πρασίνου και τον καθαρισμό στην κεντρική πλατεία του Μικροχωρίου, μεταξύ άλλων. Φυσικά, με την συνεννόηση με τον εντεταλμένο σύμβουλο για τα χωριά μας, τον κύριο Ηλιάδη, γίνεται σήμερα το κούρεμα της κεντρικής πλατείας του χόρτου, και τα πάρκα του χωριού καθαρίζονται, πάντα με τη συνεννόηση και τη βοήθεια του Δήμου. Όλο το καλοκαίρι και κατά διάρκεια της άνοιξης κρατάμε καθαρά και όμορφα τα πάρκα μέσα στο χωριό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά τη βοήθεια του Δήμου. Αύριο, σήμερα θα κουρευτούν τα πάρκα μας, όλα θα καθαριστούν, και αύριο στη συνεννόηση πάλι με την υπηρεσία έχουμε να κλαδέψουμε κάποιους δρόμους που εμποδίζονται από κλαδιά μέσα στο χωριό. Αυτό είπατε γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και γίνεται σε συνεννόηση. Τώρα που αυξήθηκε και ο ρυθμός των εργαζόμενων στον Δήμο με τα πεντάμινα ή τα οκτάμινα, πιστεύετε ότι αυτό βοηθάει σημαντικά? Η βοήθεια αυτών των ανθρώπων που ήρθαν με τα 8 μήνα είναι τεράστια, μπορούμε να πούμε. Χωρίς αυτούς θα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σε όλη τη διαχείριση της καθαριότητας μέσα στις τοπικές μας κοινότητες αλλά και στην πόλη της Δράμας. Βοηθάνε πάρα πολύ. Ήδη στο Μικροχώρι υπάρχουν δύο κυρίες που έρχονται δύο φορές την εβδομάδα. Σκουπίζουν, καθαρίζουν την κεντρική μας πλατεία και άλλα σημεία μέσα στο χωριό. Αλλά και με συνεργεία που έχουν συσταθεί από τον Δήμο, εξυπηρετούνται όλες οι κοινότητες μας, μεταξύ αυτών και το Μικροχώρι, στο θέμα το κούρεμα του χόρτου, τον καθαρισμό των κημητηρίων και όλων των δημόσιων χώρων. Ξεκινά από αύριο η διαδικασία έκδοσης κυνηγετικών αδειών από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Δράμας η Άρτεμις, στο πλαίσιο της αναμονής εκκίνησης της νέας κυνηγετικής περίοδου από τις 20 Αυγούστου, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Στέφανος Ψωμιάδης. Στις 20 Αυγούστου ξεκινά η νέα κυνηγετική περίοδος. Έτσι, από αύριο 1η Αυγούστου αρχίζει και η διαδικασία έκδοσης κυνηγετικών αδειών για παλιούς αλλά και νέους κυνηγούς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ανάμεσα στα άλλα ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου της Δράμας, Στέφανος Ψωμιάδης. Όπως επισημαίνει ο κύριος Ψωμιάδης, δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην έκδοση αδειών κυνηγιού από πέρσι φέτος. Ναι, θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας ότι μπορούμε να θεωρήσουν άδειες από αύριο 1 Αυγούστου. Φέτος η ρυθμιστική, το ΦΕΚ βγήκε νωρίς, ο Υπουργός το υπέγραψε νωρίς, οπότε μπορούμε να εκδώσουμε από αύριο άδειες. Το Δασαρχείο θα υπογράφει τις άδειες, κανονικά όλα θα πάνε μια χαρά από νωρίς.
Νομίζω ότι φέτος ξεκινάτε νωρίτερα. Ναι, συνήθως τελευταίες μέρες, εκεί στις 15, 17, 18, εκεί ξεκινούσαν Αυγούστου να εκδίδουν άδειες οι σύλλογοι, γιατί αργούσε το ΦΕΚ να βγει. Φέτος είμαστε πολύ πιο μπροστά. Με την άνεσή μας μπορούμε να θεωρήσουμε τις άδειες. Υπάρχει ενδιαφέρον και πόσο κοστίζει η καινούρια άδεια ή πόσο κοστίζει η ανανέωση της παλιάς άδειας. Οι τιμές των αδειών για φέτος είναι όπως και οι περσινές. Είναι 120 ευρώ η τοπική, 140 η περιφερειακή και 170 η γενική για όλη την επικράτεια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Όσον αφορά στη ρυθμιστική που κυρίως αυτή την εποχή εκδίδεται. Η ρυθμιστική δεν έχει ψηφιστεί από τον Υπουργό. Περιμένουμε εντός αρχές Αυγούστου να ψηφιστεί από ό,τι πληροφορούμε. Γύρω στις 8-9 Αυγούστου θα έχουμε και τη ρυθμιστική, οπότε θα ξέρουμε και με ποιον τρόπο θα κυνηγήσουμε και τι θα κυνηγήσουμε. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια για την έκδοση κυνηγητικών αδειών και από γυναίκες οι οποίες έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια. Παράλληλα, αυτό το χρονικό διάστημα, οι νέοι κυνηγοί που για πρώτη φορά μπαίνουν σε αυτόν τον χώρο θα πρέπει μέσω του δασαρχείου να υποβληθούν και σε κάποιες εξετάσεις. Στην ίδια διαδικασία θα υποβληθούν και όσοι έχουν συμπληρώσει 7 χρόνια κυνηγητικής άδειας. Υπάρχουν νέοι που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το κυνήγι. Αν υπάρχουν και γυναίκες, γιατί παλαιότερα υπήρχε μια τάση έτσι, αύξησης αυτής της παρουσίας, της γυναικείας παρουσίας στο κυνήγι. Η τάση των γυναικών δείχνει ότι συνεχίζεται να είναι αυξητική, γιατί και φέτος θα βγάλω μια καινούργια άδεια σε μια κυρία, η οποία κλείνει τα 18, και πάνω σε αυτό ήθελα να ενημερώσω ότι όσοι έχουν κλείσει τα 18 και δικαιούνται να βγάλουν άδεια, να περάσουν από τα γραφεία του συλλόγου, να κάνουν τα χαρτιά τους, γιατί στις 9 Αυγούστου θα δοθούν οι γραπτές εξετάσεις στο δασαρχείο. Επίσης, όσοι κλείσαν 7 ετία και δεν βγάλαν άδεια, και αυτοί υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις, θα πρέπει να περάσουν από το σύλλογο να ενημερωθούν τι χαρτιά πρέπει να κάνουν. Οι νέες άδειες δεν κοστίζουν παραπάνω από τα ποσά που αναφέρατε νωρίτερα. Όχι, σαν τιμή άδειας είναι η ίδια. Απλώς εκεί χρειάζεται στους καινούριους και χαρτί από γιατρό, εκεί επιβαρύνονται κάποια έξοδα. Ξεκινούν από αύριο τα φροντιστηριακά τμήματα για τις προσεχείς πανελλαδικές εξετάσεις σε όλα τα τμήματα των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης του νομού Δράμας, κυρίως για τους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου. Οι τιμές γενικά δεν έχουν ανέβει σε σχέση με πέρσι, διαβεβαιώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης νομού Δράμας, Χρήστος Χαρακόπουλος. Αύριο Τετάρτη, 1η Αυγούστου, ξεκινούν τα μαθήματα για την τρίτη ηλικία στα περισσότερα φροντιστήρια του συλλόγου μας. Ενημερώνουμε λοιπόν τους γονείς έτσι ώστε όλοι όσοι δεν έχουν κάνει εγγραφή μέχρι τώρα να σπεύσουν στα φροντιστήρια για να κάνουν τις εγγραφές στα παιδιά τους, έτσι ώστε να μην χάσουν τα μαθήματα, δηλαδή τα πρώτα μαθήματα οι μαθητές στα φροντιστήρια. Συμβουλεύουμε αυτό στους γονείς, γιατί κατά ψέματα οι πανελλαδικές, εμείς δηλαδή δεν ξεκουραστήκαμε και πάρα πολύ. Μια μικρή παύση υπήρχε μόνο στον Ιούλιο. Ξεκινάμε λοιπόν μια νέα διαδρομή για τις νέες πανελλαδικές του 2019. Οπότε όσοι μαθητές σκοπεύουν θα δώσουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις, θα πρέπει λοιπόν ήδη σιγά σιγά να προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Από αύριο λοιπόν στα περισσότερα φροντιστήρια ξεκινούν τα μαθήματα. Σε κάποια φροντιστήρια θα ξεκινήσουν μετά το 15 Αύγουστο. Οπότε ενημερώνουμε τους γονείς να έρθουν σε επικοινωνία με τα φροντιστήρια με τα οποία συνεργάζονται, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα παιδιά τα μαθήματα για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Επειδή ζούμε έτσι πολύ έντονες στιγμές, κυρίως και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και όχι μόνον, όμως το τελευταίο το οικονομικό επίπεδο καθορίζει και την πορεία πολλών πραγμάτων. Τι γίνεται σε σχέση με πέρσι και αν είναι ακριβότερα ή κρατάτε σταθερές τις τιμές ή διαφοροποιούνται από φροντιστήριο σε φροντιστήριο οι τιμές για τα ζητήματα αυτά τα σημαντικά. Διαφοροποίηση και διαφορά θα δουν σίγουρα οι γονείς ενδεχομένως σε κάποια φροντιστήρια, δηλαδή στις τιμές. Πρώτα απ' όλα να πούμε στους γονείς ότι το κριτήριο δεν πρέπει να είναι πάντοτε η τιμή, αλλά η παροχή υπηρεσιών του κάθε φροντιστηρίου. Δηλαδή, πόσες ώρες κάνει το παιδί, σε τι τμήμα, με πόσο αριθμό μαθητών, δηλαδή πόσοι μαθητές υπάρχουν μέσα, τι παροχές προσφέρει το φροντιστήριο. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ζούμε σε δύσκολα χρόνια, λαμβάνοντας και αυτό το κριτήριο την τιμή, οι γονείς θα κάνουν επιλογή του φροντιστηρίου με το οποίο συμφωνούν να ξεκινήσουν κάποια συνεργασία. Η τιμή δεν πρέπει να είναι όμως πάντοτε το κριτήριο αυτό. Τώρα, όσον αφορά όλα τα φροντιστήρια, από τις γενικές συνελεύσεις που είχαμε και τις αποφάσεις που πήραμε, δεν μπορούμε σίγουρα να αυξήσουμε τις τιμές. Βέβαια, είμαστε νόμιμοι επαγγελματίες, που σημαίνει ότι πληρώνουμε φόρους
πρέπει να έχουμε κάποιες τιμές, οι τιμές μας είναι σταθερές. Και ενδεχομένως και κάποιοι θα κάνουν και κάποιες εκτόσεις. Σίγουρα υπάρχουν εκτόσεις για τα αδέρφια. Ζούμε και εμείς μέσα στην κρίση, κακά τα ψέματα, αυτό είναι γεγονός. Δεν ανεβάσαμε τις τιμές. Οι τιμές είναι χαμηλές και πιστεύω πολύ καλές για την παροχή υπηρεσιών που λαμβάνει μια οικογένεια από ένα φροντιστήριο. Γιατί μέσα περιλαμβάνεται και το υλικό που θα πάρουν, τα διαγωνίσματα. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε πάντοτε υπερορίες που δεν πληρώνονται. Δηλαδή, Σαββατοκύριακα υπάρχουν διαγωνίσματα, διορθώσεις γραπτών, το υλικό που δίνουμε στους μαθητές. Οπότε, αν κάποιος γονέας δει όλο αυτό και τις ώρες που διδάσκεται το παιδί του σε ένα φροντιστήριο, καταλαβαίνει ότι είναι πολύ συμφέρουσα η επιλογή του φροντιστήριου. Την ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωσή του προετοιμάζει το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιθωρίου στις 3 Οκτώβου 2018 και καλεί όλους να ανταμώσουν μαζί με τους μετανάστες και να συνεορτάσουν το γεγονός. Ήρθε και φέτος πάλι ο καλοκαιρινός χορός μας. Είναι την Παρασκευή 3 Αυγούστου. Έχουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες στο είδος τους, τον Αλέξη Παρχαρίδη στο τραγούδι και τον Γιώργο Ιωαννίδη, τον Μπάμπη και Μανατζίδη στη λύρα και στο κλαρίνο και τον Γιώργο Σιαμίδη στο αγγείο. Περιμένουμε μεγάλη απήχηση από τον κόσμο, όπως είχε και πέρσι και πρόπερσι και κάθε χρόνο που το κάνουμε. Ο καιρός δείχνει ότι θα είναι καλό στην Παρασκευή, θα έχουμε ζέστη. Η εκδήλωσή μας είναι μία από τις καλύτερες εκδηλώσεις σε αυτό το είδος του νομού. Περιμένουμε κόσμο και από το νομό Δράμας και από το εξωτερικό και από τα γύρω χωριά. Είναι ευκαιρία γιατί αυτήν την περίοδο είναι και οι μετανάστες μας εδώ, κυρίως από τη Γερμανία. Αυτό το έχουμε σκεφτεί, γι' αυτό και το κάναμε αυτή τη χρονική περίοδο. Άρα λοιπόν είναι και ένα είδος ανταμώματος αυτό. Ναι, πάρτε το κάπως έτσι. Περιμένουμε τον κόσμο, τον ευχαριστούμε προκαταβολικά, γιατί κάθε χρόνο στηρίζει το σύλλογό μας και τις εκδηλώσεις, και τις δύο τις εκδηλώσεις που έχουμε. Η εκδήλωση θα γίνει πού ακριβώς? Στο γήπεδο του Περιθωρίου, 9 ώρα το βράδυ, την Παρασκευή. Οπότε το γλέντι θα έχει και φαγητό μαζί? Ναι, θα έχει και φαγητό. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε σε αυτό το σημείο και στις τιμές και στην ποιότητα και στα ποτά και στο φαγητό. Να μείνει ευχαριστημένος ο κόσμος. Αυτό μας ενδιαφέρει. Από τι ώρα θα ξεκινήσετε? Μετά τις 9 θα ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star Βορειοελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.